Ποιος σου είπε ότι η ζωή είναι εύκολη? Ότι κάθε φορά που θέλουμε κάτι θα μπορούμε και να το έχουμε? Ότι εν τέλει πάντα θα παίρνουμε ό,τι θελήσουμε? Η ζωή μας δυστυχώς δεν μας παρέχει όλα όσα θέλουμε. Για να τα αποκτήσουμε θα πρέπει να κοπιάσουμε. Οι απογοητεύσεις θα μας χτυπούν την πόρτα πάντα τις χειρότερες στιγμές. Και η ζωή δεν ήρθε με οδηγίες χρήσης. Και οι άνθρωποι κάθε άλλο παρά τέλειοι είμαστε και δεν θα γίνουμε. Εξάλλου ποιο το νόημα, ακόμα και γινόμασταν κάποτε? Γεννηθήκαμε για να είμαστε αληθινοί, με τις ατέλειές μας, τα στραβά μας, τα λατώματά μας. Και σε όσους αρέσουμε. Αν δεν μας αρέσουν, καλοδεχούμενοι να ταξιδέψουμε μαζί σε αυτό το δύσκολο δρόμο, μα όμορφο δρόμο που λέγεται ζωή. Πάντα θα έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Εξάλλου ποιος θέλει πραγματικά να φτάσει στην τελειότητα? Τι νόημα θα είχε η ζωή αν κυλούσε με απόλυτη ηρεμία? Θα ήταν μια ευθεία γραμμή σαν καρδιογράφημα, χωρίς ζωή δηλαδή. Η ζωή θέλει τα σκαμπανεβάσματά της, τις όμορφες και τις δύσκολες στιγμές της. Αλλιώς τι νόημα θα είχε? Θα ήταν βαρετή και ανούσια. Σημασία δεν έχει ο προορισμός της τελειότητας, γιατί ακόμα και αν τη φτάσουμε, μετά τι? Σημασία έχει το ταξίδι του κάθε ανθρώπου, η διαδρομή εκείνη που κάνει από τη γέννησή του μέχρι να κλείσει τα μάτια του, το ταξίδι της εξερεύνησης του εαυτού του, ο δρόμος εκείνος που διανύει μέχρι να ανακαλύψει το ποιος είναι. Και αυτό παίρνει μια ζωή, διότι όπως είπε και ο αρχαίος Σόλων, όσο ζω μαθαίνω. Η ουσία λοιπόν δεν είναι ο προορισμός, αλλά το ταξίδι, με τις ευκολίες και τις αναποδιές του, με τις χαρές και τις πίκρες, τις νίκες και τις ήττες. Και τη σημασία δεν έχει πόσες φορές θα πέσεις, αλλά πόσες θα σηκωθείς και θα συνεχίσεις. Και αυτό το ταξίδι δεν έχει να κάνει με το τι θα αντικρίσεις στην κορυφή του βουνού, αλλά με τη διαδρομή της ανάβασής του σε αυτό.